Να πάμε και στον κύριο Δελή. Γιατί χθες η κυβέρνηση είπε ναι στην πρότασή σας για εξεταστική για το σιδηρόδρομο. Το Πασόκ διαφώνησε με τη δική σας πρόταση. Δεν το βλέπουμε πολύ συχνά πάντως αυτό. Να συντάσσεται δηλαδή η Νέα Δημοκρατία με την πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Εσείς γιατί κάνατε αυτή την πρόταση και δεν είστε να συμπληρώσω της επιλογής της προανακριτικής κυβέρνησης. Θα μου επιτρέψεις να συμπληρώσω κάτι στην ερώτησή σου για να πιστεύετε ότι αυτό έγινε εξαιτίας τον όσο έγιναν με τον κύριο Γεωργιάδη, και αν δεν είχαμε αυτά που είπε ο κύριος Γεωργιάδης, δεν θα έλεγε η Νέα Δημοκρατία ναι στην πρόταση δική σας? Αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω, κύριε Παπαδάκη. Αλλά σας το αποτέλεσμα σας ενδιαφέρει τώρα. Δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η Νέα Δημοκρατία, αυτό που συμπεραίνουμε μάλλον, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία την ανάγκη την έκανε φιλοτιμία, γιατί την ίδια στιγμή που δηλώνει ότι θα υπερψηφίσει. Σκεφτήκατε, κύριε Παπαδάκη, να έλεγε όχι η Νέα Δημοκρατία στη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Και να σας πω και κάτι. Ξέρετε, η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής μπορεί να γίνει και χωρίς τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας με βάση την αναθεώρηση του Συντάγματος. Χρειάζονται 120 βουλευτές. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως θα πάει με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ που λέει ότι δεν ήταν δική μας. Προσέξτε. Δική τους, προσέξτε, δική μας. Γιατί τα ζητήματα, προσέξτε, τα ζητήματα δεν είναι μόνο νομικά. Ενώ η πρόταση της προανακριτικής επιτροπής. Δεν ερχόταν η Νέα Δημοκρατία. Η πλεύση ελευθερία στα ελευθερία. Όχι, όχι. Η μία πρόταση δεν έρχεται σε αντιπαράθεση με την άλλη. Μπορεί ένα κόμμα να ψηφίσει και τις δύο προτάσεις. Α, αυτό, ναι. Δεν είναι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Η πρόταση όμως της προανακριτικής, αυτή που λέει ότι θα φέρει το ΠΑΣΟΚ, γιατί δεν έχει φέρει ακόμα μετά από τόσους μήνες. Λέει ότι θα τη φέρει. Η πρόταση αυτή προϋποθέτει και την ψήφο από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί απαιτεί την πλειοψηφία της Βουλής. Εάν όμως. Και αυτό είναι το κρίσιμο. Εάν όμως η Νέα Δημοκρατία αρνηθεί ή την καταψηφίσει, τότε με βάση τον κανονισμό της Βουλής δεν έχει το δικαίωμα η Βουλή να θεσπίσει μια επιτροπή που να ασχοληθεί με τα ίδια ακριβώς ζητήματα. Δηλαδή, ενταφιάζεται το ζήτημα. Ότι το θέλει εξεταστική. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Κύριε Δελή, που ενταφιάζεται με την πρόταση. Σε περίπτωση. Κάντε λάθος, κύριε Μπάρκα. Κάντε λάθος. Σήμερα να πάτε να ξεκινήσετε από την δημιουργία του σιδηροδρόμου. Είναι δυνατόν? Αυτό που είπαμε όμως, επειδή θέλω να απαντήσω ολοκληρωμένα στην ερώτηση της κυρίας Αναστασοπούλου. Θα βγάλουμε συμπέρασμα από αυτήν την εξεταστική. Κοιτάξτε, δεν έχουμε αυταπάτες. Ξέρουμε τι έγινε και με τις προηγούμενες εξεταστικές. Ωστόσο, εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να εξαντληθεί κάθε προσπάθεια να ενημερωθεί ο κόσμος και να διερευνηθούν όλες οι ευθύνες, και οι πολιτικές, μα και οι ποινικές. Και στο κάτω-κάτω, κυρία Αναστασοπούλου, το ΚΚΕ τι έκανε? Ανταποκρίθηκε στο αίτημα των γονιών, αυτών των χαρακαμένων γονιών, προκειμένου να διερευνηθούν οι ποινικές και οι πολιτικές ευθύνες. Και αν μου επιτρέπετε, κύριε Παπαδάκη, παρακαλώ, δεν μπορεί να ασχοληθείς με αυτό το έγκλημα στα Τέμπη και να μην μιλήσεις για την απελευθέρωση των σιδηροδρόμων. Μια πολιτική η οποία οδήγησε τους σιδηροδρόμους και στη χώρα μας αλλά και στην Ευρώπη, που γίνονται πάρα πολλά δυστυχήματα με πολλούς νεκρούς, στην κατάσταση αυτή. Μάλιστα, δεν θα κοιτάμε δηλαδή το δάσος. Θα κοιτάξουμε και το Σταθμάρχη, θα κοιτάξουμε και τη σύμβαση, αλλά όλα αυτά όμως είναι ενταγμένα σε ένα πλαίσιο, στο πλαίσιο της απελευθέρωσης. Αυτός είναι ο μεγάλος ένοχος. Η Εξεταστική Επιτροπή θα εξετάσει τις πολιτικές ευθύνες από το 97 μέχρι τώρα. Η προανακριτική τις ποινικές. Μήπως θέλετε να αποφύγετε τις ευθύνες σας? Όχι. Γι' αυτό εμείς λέμε για προανακριτικές, για να δούμε τις ποινικές ευθύνες, κύριε Παπαδάκη. Μα δεν έχει δεν έχετε καταθέσει τίποτα. Εμείς λέμε, κύριε Δελή, ότι θα συνταχθούμε μαζί με το ΠΑΣΟΚ σε αυτό που είπε ότι θέλουμε προανακριτική. Και λέμε. Το ΠΑΣΟΚ του Σιμίτη που τον βρίζατε. Ναι, κύριε Δελή, με το ΠΑΣΟΚ του Τωρινού. Και λέω ότι θα πρέπει να κάνουμε αυτό, γιατί οι πολιτικές ευθύνες. Πραγματικά πολλούς προστάτες έχει το ΠΑΣΟΚ. Οι πολιτικές ευθύνες, κύριε Παπαδάκη, σε κάθε περίπτωση, κατά την άποψη και τη δική μας, έχουν αποτυπωθεί. Έχει πολιτικές ευθύνες το γεγονός ότι. Μου επιτρέπετε όμως. Μου επιτρέπετε όμως. Δεν ολοκληρώσα, κύριε Δελή. Μισό λεπτάκι. Σας παρακαλώ, δηλαδή, Μάρκο, αν θέλετε. Κύριε Μπάρκα, πρέπει να ακούτε και ερωτήματα. Τι θα κάνετε την συζήτηση? Έτσι γίνεται η συζήτηση. Συμφωνώ, αλλά δεν ολοκλήρωσα την άποψή μου. Να λέτε συντασσόμεθα με το ΠΑΣΟΚ σε μεγάλα ζητήματα, την άλλη στιγμή να λέτε ότι το ΠΑΣΟΚ κατέστρεψε την κοινωνία. Γιατί δεν μπορούμε, δεν κατάλαβα. Πρέπει να το βρείτε κάπου. Δεν κατάλαβα. Γιατί να αποφασίσετε.
όχι, δεν ολοκληρώσουμε. Αποφασίζει η κοινωνία. Ούτως ή άλλως έχει εγκολπώσει το Πασόκ του Σημείου τη Νέα Δημοκρατία και μάλιστα ο κ. Μαρκόπουλος έχει βγει απέναντι από αυτό. Λέω λοιπόν. Λέω λοιπόν ότι προανακριτική για να μην καλυφθούν οι ποινικέ ευθύνε αυτών οι οποίοι έχουν για την εξεταστική δεν απαιτούνται οι ψήφοι τη Νέα Δημοκρατία. Αν έρθει. Καλώς να έρθει. Έρχονται. Για την προανακριτική όμως, εάν απορριφθεί, επειδή χρειάζεται 151 ψήφια, εάν απορριφθεί η προανακριτική επιτροπή, αυτή που προτείνει το ΠΑΣΟΚ, που λέει ότι θα προτείνει, δεν έχουμε δει ακόμα, και ο ΣΥΡΙΖΑ, εάν δεν ψηφιστεί, εάν καταψηφιστεί, τότε η Βουλή δεν έχει το δικαίωμα, να επανέλθει στο ίδιο ζήτημα. Μάλιστα. Αυτό δεν είναι ενταφιασμός. Τι είναι. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ.